Ζάκο. Εσύ και στις πέντες, είστε, τι ζητάτε, που πάτε τέτοια ώρα και μόλι πέμπατάτε, για πείτε από εκεί πέρα, που είστε κρυμμένοι, να δω τα πρόσωπά σας, είστε φοβισμένοι. Να πάτε στο καλό, γρήγορα στο σχολείο σας και πάντα την Ελλάδα, να στο μυαλό σου η Ελλάδα θα ζήσει και θα ελευθερωθεί, αφού όλα τα παιδιά της έχουν τέτοια ψυχή. Ο μαθητής του νηπιαγωγείου Γιώργος Ευαγγελάκος θα απαγγείλει το ποίημα ο Θούριος. Στις ράγες στα βουνά, σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο και τη φυγή σκλαβιά, να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αστέρι. Η μαθήτρια του νηπιαγωγείου Ευγενία Ευαγγελάκου θα παγγείλει το ποίημα «Ελεύθερη πολιορκημένη». Ελεύθερη πολιορκημένη, άκρα του τόφου σιωπή, στο κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή παίρνει σπίρι κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια πήρε μαύρισαν, στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκει ο σουλιώτης ο καλός, παράμενα και κλαίει. Έρμο του φέκει φοβερό, της έχω εγώ στο χέρι. Από εσύ μου γίνες βαρύ και ο γαρνός το ξέρει. Μπράβο. Ο μαθητής της πρώτης τάξης, Λεοντακιανάκης Νικόλεο, θα απαγγείλει το ποίημα «Ο πολεμιστής». Ο πολεμιστής, φεύγω μανούλα μου, μην κλαις, μόνο δώσ' μου την ευχή σου. Θα έρθει η ώρα που θα δεις ή ώρα το παιδί σου. Έλληνα σε γεννήθηκα και Έλληνα θα πεθάνω. Για την πατρίδα τη γλυκιά και στη σημαία επάνω. Οι μαθήτριες της πρώτης τάξης, Ευαγγελάκου Παναγιώτα και Μεριτζάνη Σοφία, θα απαγγείλουν το ποίημα «Λευτεριά». Ελευθεριά δεν είναι κάτι να το δω, να απλώσω, να το πιάσω. Δεν είναι κάτι που πετά, να θέλω να το φτάσω. Δεν είναι μια νεράιδα που με τη φαντασία να γίνει όνειρο γλυκό ή κάποια φτασία. Δεν είναι ούτε μάγισσα να δω πως μου μάχει και ό,τι μου κάνει την καρδιά τόσο να τη λατρεύει. Είναι ιδέα ιερή, θεέ ευλογημένη και απ' των Ελλήνων τα ιερά τα κόκαλα βγαλμένη. Ο μαθητής της πρώτης τάξης Μπελεγρής Ηλίας θα απαγγείλει το ποίημα «Αποχαιρετισμός του πολεμιστή». Μανούλα σ' αποχαιρετώ, πάω να πολεμήσω, να σώσω την πατρίδα μου και ελεύθερος να ζήσω. Για φυλακτό μου να φορώ, δώσε μου την ευχή σου και στη μητέρα του Χριστού κάνε την προσευχή σου. Να με φυλά από κακό, να μη μ' αγγίξεις φέρα και να γυρίσω νικητής κοντά σου κάποια μέρα. Η μαθήτρια της δευτέρας τάξης, Στα καλή ειρήνη, απαγγέλει το ποίημα «Γιατί γελά ο ουρανός».
Γιατί γελά ο ουρανός, ο ήλιος γιατί λάμπει, γιατί όλοι σήμερα έχουν μεγάλη χάρη, γελούν αλλά και χαίρονται στην όμορφη Ελλάδα, γιατί σαν σήμερα ανάβει λευτεριά στην Άδα. Ο μαθητής της δευτέρας τάξης, Μερτζάνης Δημήτριος, θα παγγείλει το ποίημα «Πατρίδα». Σε όλοι με χαρά, την πίστη Παναμάκια, ζήτω η πατρίδα η γλυκιά, ζήτω η Ελλάδα μας παιδιά. Ζήτω, να φωνάξετε να ακουστεί σε όλη την οικουμένη. Χώρα που βγάζει λεβεντιές, ποτέ της δεν πεθαίνει. Ο μαθητής της τρίτης τάξης, Παπαγεωργίου Αναστάσεως, θα παγγείλει το ποίημα «Ελλάδα μου». Ελλάδα μου, πατρίδα μου, χώρα μου δοκρασμένη, πατρίδα ηρωών και πηγή ζωής συνεκουμένη. Σε χαιρετούν, πατρίδα μου, από άκρη σ' άκρη, όλοι οι αιώνες που περάσαν από το ωραίο σου κορμί. Γιατί σε λεβεντογένει των ακριτέων χώρα, Ελλάδα μου, πατρίδα μου, χώμα, αρχαία ζωή. Η μαθήτρια της τρίτης τάξης, Γερακάρη Πολυξένη, θα απαγγείλει το ποίημα 25η του Μάρτη. Όσα χρόνια σκλαβωμένη, όσα χρόνια πονεμένη, ήταν η δικιά μας πατρίδα η γλυκιά. Δεν ήταν το 10%. Πλαγώσαμε μαζί και υπόφερε πάρα πολύ. Να που ήρθε για μέρα η μεγάλη δικιά μας η πατρίδα για να δοθεί. Η μαθήτρια της τετάρτης τάξης, Λεονταγιανά και Κατερίνη, θα απαγγείλει το ποίημα 25 Μαρτίου. Ροντάκι πλάση σήμερα, χαρούμενη ξυπνά. Τους κόρωνε τα πέλαγα, ψηλώνουν τα βουνά. Παντού τραγούδια και χαρές σε πόλεις και χωριά. 25 του Μαρτίου γιορτάζει λευτεριά. Ξυπνούνε τα καλάβια, το χάνε της μυραβιάς. Τα καρδιοφύλλα ανοίγουν τον τάφο της κλαδιάς. Δύο τιμωριάς και ρούμελοι. Κυσούλη και ψαρά, ρωτάς από τη γυρδιά ακόμη μια φορά. Στην Αλαμάνα σήμερα αντάκος πάλι αυτός. Και ξαναστήθη από την αρχή στο ζάλοκο χορό. Και στα βερουγεννάκια γίγαντας ο γέρος του Μωριά. Θα δείτε το φωνάξι, το ζήτω λεφτελιά. Μπράβο! Ο μαθητής της τετάρτης τάξης, Νατιώτης Δημήτριος, θα απαγγείλει το ποίημα «Έτσι κερδίζεται η λευτεριά». Μέσα στο βούρκο σκλαβιάς και μέσα στην καταφρόνια, ο Έλληνας πέφερε εκατοντάδες χρόνια. Άλλοι ανεβήκαν σε βουνά και άλλοι ξενιτευτήκαν και όσοι μείνανε εδώ, ραγιάδες γεννήκαν και περνούσαν οι κεροί και ο σκλάβος σε καρτέρι μια ισχυρή βοήθεια κάποιος να του προσφέρει. Και όταν απελπίστηκε χρόνια να περιμένει, αρπάζει μόνο στο σπαθί και το τουφέκι παίρνει. Ορμά με θάρρος τον εχθρό, τον αποδεκατίζει και με το δίκαιο αγώνα του τη λευτεριά κερδίζει. Δόξα στα παλικάρια μας που με σπαθί και αίμα στην ιστορία έγραψαν λαμπρό το 21. Η μαθήτρια της τετάρτης τάξης Μερτζάνη Μαριά θα απαγγείλει το ποίημα «Διπλή γιορτή». Χαρίτα, αδέρφια, τη μεγάλη μας γιορτή. Είναι η γιορτή της πίστης και της ελευθεριάς και προμηνά τον ερχομό του λυτρωτή και τον προγόνο διαλαλεί την αρετή. Αυτή τη μέρα ο ήλιος λάμπει πιο γλυκά. Το χαίρεψαν τα ουράνια προς τη γη και αντιλαλούν τα βουνά τα ελληνικά και στις ψυχές ξυπνούν την πίστη που νικά. Ανθούν οι κάμποι και λαϊδούν τα πουλιά, ψυχές ηρών ξεκινούν από ψηλά και ολόγυρα φτερουγίζουν με χαρά και τραγουδούν μαζί μας χαίρε ελευθεριά. Χαρίτα, αδέρφια, την τρανή διπλή γιορτή. Υμνολογήστε τον ουράνιο λυτρωτή και αγωνιστείτε μονιασμένοι δυνατοί για μια Ελλάδα φωτεινή χριστιανική. Η μαθήτρια της τετάρτης τάξης, Σιγανού Ελένη, θα απαγγείλει το ποίημα 21. Ελευθερία ή θάνατος, βροντάει η απακρισάκη. Στράφουνε τα ζάλογα, θεώρεται στα μάτια.
χορεύουν τα κλεφτόπουλα και σαν να τι πετάνε του λιτρωμού του μήνυμα σκλάβα για να πάνε. Από μοριά και ρούμενη και όπου Ελλάδα χώμα, πονησίες και θάλασσες με αντριωμένο σώμα. Στη μέση ζώσουν το σπαθί το καρδιοφύλλι Αντάμ και να κρύξει το σόρπισμα για να γεννεί το θάμα. Ραγιά δεν ζει ο Έλληνας και ξέρει να πεθαίνει, να σπάσει κάθε σίδερο που τη ζωή του δένει. Και με τα στήθηκά σου τα χειριωματωμένα, δεν να κρατεί τη λευτεριά το φως του 21. Οι μαθητές της πέμπτης τάξης, Κρητικού Ελένη, Χουρχάκου Ελένη, 4 Ηλίας, θα απαγγείλουν το ποίημα 25 Μαρτίου. Ήρθε η μέρα η τρανή, η άγια και ευλογημένη, ήρθε η ώρα η γλυκιά η τρισχαριτωμένη, όπου το γένος άρπαξε, στο χέρι καρδιοφύλλη, το γιαταγάρι, ζώστηκαν όλοι οι εχθροί και φίλοι. Ελευθερία ή θάνατος, αχολογούν οι κάμποι και ο Τούρκος τρέχει γρήγορα στο κάστρο του για να μπει. Οι ραγιάδες ξεσηκώθηκαν, ελεύθεροι να γίνουν, τα σίδερα να σπάσουν και δούλοι να μην μείνουν. Φτάνουνε πια τα βάσανα και όνων κατά φθόνια. Την νίκη στους λόγους τραγουδούν γλυκόλαλα τα ειδόνια. Φωτιά, τσεκούρι, θαλασμός, καρδιοφυλλιό νικρότη. Ακούγονται από παντού κίνες τις νίκες πρώτη. Ευλογημένοι οι νεκροί που δώσαν τη ζωή τους. Εμείς δεν αθυμούμαστε την ένδοξη θανή τους. Για την Ελλάδα έπεσαν μέσα στη μη στη μάχη. Με τίμιο αίμα βάφτηκαν λακαδιές και βράχοι. Όρκο ιερό τη δίνουμε, εμείς στα νέα παιδιά της, πως θα φυλάμε άθεπνα πάντα τα σύνορά της. Για να μην έρθουνε ξανά, βάρβαροι και κουρσάροι, στο χώμα να πατήσουνε στο χώμα που γεννάει. Ήρωες μόνο ξακούσουν, σε όλους τους αιώνες, που στείλουν τρόπια παντού, που στείλουν μαραθώνες. Ο μαθητής της έκτης τάξης, Δυρμόνης Αθανάσιος, θα απαγγείλει το ποίημα 25 Μαρτίου. 25 Μαρτίου, τέτοια ημέρα να διάλεξε η Ισπλανική Μαρία, να υπεί στον Κύριο του Παντός που τάψια εψυχώνει. Κοίτα στη γη τους χριστιανούς που μάπηρη λατρεία, εμέ γιορτάζουν σήμερα από όσους κλαδιά πλακώνει. Και πνεύμα θείο χύθηκε με μια συναγία, ψυχή του ενδόξου Γερμανού που ατρόμητος απλώνει. Το ξακουστό του λάβαρο και από την εκκλησία, πρώτος προβαίνει ο αγωνιστής και πρώτος ξεσπαθώνει. Φεύγουν από όλες τις μεριές οι Τούρκοι τρομαγμένοι. Ενώ προφέρει ο Γερμανός, ψυχολογούν οι άλλοι. Τον όρκο απολυνέζεσαι βαθιά στην οικουμένη. Μέρα γλυκιά, μέρα λαμπρή, μέρα χαριτωμένη. Κάθε φορά που η λάμψη σου στην εκκλησιά προβάλλει, πάντα με δάφνη ελεύθερη θα την δει σπαρμένη. Ο μαθητής της έκτης τάξης, Μερτζάνης Παναγιώτης, απαγγείλει το ποίημα του Ρίγα Φεραίο, Αστούριος. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχη σαν λιοντάρια εις τρέχει στα βουνά, σπηλιές να κατοικούμε, να πλέξουμε.